Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και κρατάω καμπάνα. Και την κρούω. Την κρούω προσεκτικά γιατί κάποιοι μου γράψουν ότι σας παίρνουν τα αυτιά. Τι να κάνουμε. Είμαστε. Φασαριόζι. Και είμαστε ε, φωναχτοί. Loud. Loud είναι η εκφράση στα αγγλικά. Δηλαδή, τι να κάνω. Καθένας με την προσωπικότητά του. Λοιπόν, σήμερα έχουμε θέματάρα. Θέματάρα. Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε παλιά τοξική φίλη. Όχι. 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 Όχι σας λέω. Όχι. Πάμε να διαβάσουμε. Αγαπητή μου Θέκλα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ας αρχίσουμε. Είχα παλιά, κάπου γύρω στα 30 μου, τώρα πλέον είμαι 50, μια γνωστή παύλα συνάδελφο, την οποία δεν γνώριζα όμως ιδιαίτερα καλά. Η τύχη ή η, η ατυχία στη ζωή μας μας έφερε κάποια στιγμή πιο κοντά, παρότι πλέον μέναμε σε διαφορετικές πόλεις, αφού διαπιστώσαμε πως πάσχουμε από την ίδια πάθηση. Αν και εγώ διαγνώστηκα περίπου πέντε χρόνια μετά από την ίδια, είχα και εξακολουθώ να έχω μια όσο το δυνατόν θετική στάση ζωής. Ενώ η ίδια ζοριζόταν. Έχει τεράστια σημασία όταν πάρουμε μια διάγνωση μιας αυτοάνοσου ασθένειας, για παράδειγμα, την οποία θα τη φέρουμε για το υπόλοιπο της ζωής μας, να το αντιμετωπίσουμε με θετικότητα με αισιοδοξία, με εσωτερική κινητοποίηση για καλυτέρευση τη ζωής μας... και όχι σαν την ιδανική ευκαιρία για να αρχίζουμε να μεμσημυρούμε ακόμη περισσότερο... γιατί σίγουρα μεμσημυρούσαμε και από πριν. Δεν ξυπνάει κάποιο στα 30 και γίνεται μεμσημυρός. Έχει μεγαλώσει μέσα στη μεμσημυρία. Φάνηκε για παράδειγμα πως η ίδια έχει δυσκολία... Πρώτον, να ανοιχτεί σε συναδέρφους της για το θέμα αυτό, την οποία ασθένεια την απέκρυβε από ένα σημείο και μετά, ότι είχε αντιδραστικότητα σε σχέση με την αγωγή της, Α, δεν μιλούσε για την αγωγή της και έτσι αναγκαστικά έλεγε ψέματα σε συνανθρώπους της ή σε συναδέλφους ή σε άνδρες που γνώριζε και γενικά αντιμετώπιζε την πάθηση... με ένα αρνητικό τρόπο. Και γράφει εδώ η κοπέλα... πιθανότατα επειδή είχε και πολλές υποτροπές... με σχετικές νοσηλείες κτλ. Εγώ θα έλεγα... το αντίσθετο. Μήπως επειδή είχε αυτός... ακριβώς αυτή την αρνητική αντιμετώπιση... της ασθένειας... γι' αυτό και η ασθένεια είχε πολλές υποτροπές. Μιλάω κι εγώ ως... γκράντε διαγνωσμένη... που λέω με μία... διαβίου αυτοάνοση νόσο την νόσο κρόν, η οποία τελικά φαίνεται ότι είναι και η αιτία για όλα τα άλλα αυτοάνοσα που είχα μέχρι τώρα, ότι από τη στιγμή που το ξέρεις ότι έχεις μια ασθένεια και από τη στιγμή που οι γιατροί σου σου δίνουν οδηγίες για την αγωγή σου και για το τι πρέπει να προσέχεις, αν έχεις μια θετική στάση ζωή μετά τη διάγνωση, θα έχεις και πολύ καλή πρόγνωση. Αν όμως με το που θα μάθεις τη διάγνωση πέσεις στα πατώματα και πέσει ουσιαστικά σε ένα περιπλεγμένο πένθος. Γιατί είναι εντάξει, είναι λογικό να πενθήσουμε στην αρχή που μαθαίνουμε για μια διάγνωση ή στην αρχή που αρρωστούμε για το γεγονός ότι πλέον η ζωή μας δεν θα, δεν θα είναι ίδια ή μάλλον πλέον δεν θα βλέπουμε τη ζωή μας με το ίδιο μάτι γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε μια σοβαρή πάθηση, αυτοάνωση η οποία επηρεάζεται πάρα πολύ από τη δική μας ψυχική υγεία και ηρεμία για το να έχει μια καλή πρόσβαση, να μην έχει relapses, να μην έχει υποτροπές, να μην έχει εξάρσεις κλπ. Εγώ έχω τη γνώμη ότι το να έχουμε αρνητική στάση ζωής και το να μην αναλαμβάνουμε την ευθύνη του να πάρουμε αφόρμηση, να πάρουμε αφορμή από μια διάγνωση, από μια ασθένεια, ούτως ώστε να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, αυτό νομίζω ότι θα έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε υποτροπές. Και αυτό μπορεί να μην είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας, μπορεί να είναι και καθαρά θέμα πρακτικό. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά έχω διαγνωστεί το Μάιο του 2023, δηλαδή πριν μερικού μήνε, με την νόσο Κρόν. Και η διάγνωση έδειξε και η λήψη του ιστορικού από διάφορου γαστρεντερολόγου, στου οποίου πήγα, έδειξε ότι Έχω αυτή την ασθένεια από την ηλικία των 4 ετών, αλλά δεν το γνώριζα. Άρα δεν αρρώστησα στα 48. Έμαθα στα 48 ότι έχω αυτή την ασθένεια. Εννοείται ότι το πρώτο χρονικό διάστημα στενοχωρέθηκα. Εννοείται ότι πένθησα. Πένθησα τη χαμένη ψευδές της υγείας που είχα, επειδή στην ουσία δεν ήμουν υγιής, νόμιζω ότι ήμουν υγιής. Αυτό το πένθος πήρε κάποιες εβδομάδες πήρε κάποιο αλφα χρονικό διάστημα. Όμως, ταυτόχρονα σκεφτόμουν, ναι, είναι άσχημο πράγμα που έχεις μια αυτοάνωσο νόσο, είναι καλό πράγμα όμως που ξέρεις ότι την έχεις, είναι καλό πράγμα που μπορείς να ψάξεις ενημερωμένα για τις θεραπείες που τυχόν θα κάνεις Πήγα σε πολλούς γιατρούς, όχι μόνο σε έναν, όχι μόνο στον πρώτο που μου έδωσε τη διάγνωση Και τελικά κατέληξα να συνεργαστώ με έναν ιατρό με τον οποίο έχουμε φτάσει σε ένα σημείο... στο οποίο συμφωνήσαμε τι είδους θεραπεία θα κάνω. Και κάνω τη θεραπεία μου με θρησκευτική βλάβια. Με τον ίδιο τρόπο που οτιδήποτε άλλο βοηθάει... στην υγεία μου το κάνω με θρησκευτική βλάβια. Μέχρι και στο σημείο που είμαι τόσα χρόνια... εξοικειωμένη με το πάχος μου... και ο γιατρός μου είπε ότι πρέπει να ρίξω το σπλαχνικό λίπος... Και γι' αυτό καθημερινά περπατάω 5 με 7 χιλιόμετρα προκειμένου να αλλάξω τη σύσταση του σώματός μου, να αυξηθούν οι μύες, να πέσει το λίπος και να πέσει και το σπλαχνικό λίπος, γιατί δέχομαι αυτό που μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να χάσει σπλαχνικό λίπος. Μπορεί δηλαδή κάνοντας γυμναστική και κάνοντας όλα αυτά που κάνω να μην καταφέρω να αλλάξω το βάρο μου, αλλά μπορώ να καταφέρω να μειώσω το σπλαχνικό λίπο με όλε αυτέ τι ε, οδηγίες οδηγίε του γιατρού μου που ακολουθώ. Και πολλοί με ρωτάτε τελευταίω, μα τι έχει συμβαίνει στη ζωή σου και είσαι πολύ χάη. Και... Ούτε εγκόμενο συμβαίνει στη ζωή μου, ούτε έρωτα συμβαίνει στη ζωή μου, ούτε καν σεξ δεν συμβαίνει στη ζωή μου, σεξ με άλλον άνθρωπο ενώ, αλλά με φροντίζω. Άρα αυτή η διάγνωση, εκεί που ήταν κάτι πολύ δύσκολο και όντω το βίωσος δύσκολο... Ε, 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 με έχει φέρει στο σημείο να φαίνομαι καλύτερα... και να νιώθω καλύτερα και να είμαι καλύτερα. Λοιπόν, πάμε πίσω στην ιστορία. Ε, δεν λέω ότι αυτοάνοσο νόσημα έχουν οι κοπέλες... έχουν κάτι ανάλογο με το δικό μου. Λοιπόν, αντιθέτω, λέει η κοπέλα... στη δική μου περίπτωση ουσιαστικά υπήρξαν... μόνο δύο υποτροπές μέσα σε σύνολο δέκα ετών... μέχρι σήμερα... Και δεν μπορώ να γνωρίζω αν η φροντίδα της ψυχής επηρέασε την πορεία της πάθησης ή το αντίστροφο ή και τα δύο ταυτόχρονα. Ούτε εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή με επιστημονική ακρίβεια επειδή έχεις μια θετική στάση απέναντι στην πάθησή σου ότι αυτό την έχει βοηθήσει να έχει μόνο δύο υποτροπές μέσα σε δέκα χρόνια. Δεν μπορούμε αυτό να το πούμε με βεβαιότητα. Ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε δεν, δεν έχουμε επιστημονική βεβαιότητα και επιστημονική γνώση. Γνωρίζουμε όμως ότι από ό,τι διαφαίνεται και μέσα από τις μελέτες ε, της ψυχολογίας της υγείας, ότι μία θετική στάση ζωής μετά από μία διάγνωση βοηθάει πολύ έναν ασθενή ως προς το να διαχειριστεί καλύτερα τα ζητήματα της ασθένειας του, ως προς το να κάνει καλύτερα τη θεραπεία του, να είναι συνεπίσω προς τη θεραπεία του και να προσέχει τον εαυτό του. Λοιπόν, σε κάποια φάση, τότε που α, διαγνώστηκα κι εγώ και ήταν κι αυτή τη διαγνωσμένη, ε, βρεθήκαμε και κάναμε μαζί διακοπές. Ε, είχαμε πέρασει πολύ ωραία σε εκείνη την πρώτη φάση. Σταδιακά, σε επόμενη συνάντηση που είχαμε, αλλά και στην επικοινωνία μας μέσω μηνυμάτων και messenger, και σπανιότερα τηλεφώνου, άρχισε να εσπράττω μια αρνητικήλα. Αρνητικήλα. Ξέρετε ότι η λέξη nagging προέρχεται από το negative που σημαίνει αρνητικό. Μια αρνητικότητα. Αφού έβγαζε πικρία για κοινού μα γνωστού, για τη ζωή γενικά, σε σχέση ειδικά με την ασθένεια και την αντιμετώπιση που είχε από συναδέλφους γνωστούς και άνδρες που γνώριζε. Κάποια στιγμή, όταν είχαμε συναντηθεί, της μίλησα διακριτικά... και με πολύ αγάπη για το γεγονός πως ίσω θα της έκανε καλό... η αναζήτηση ψυχολόγου, διότι διακρίνω πως έχει δυσκολίες. Επειδή τυχαίνει να έχουμε στην οικογένεια μας ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων... και η μητέρα μου είχε μία συγκεκριμένη ψυχική διάγνωση... έχω μάθει να αναγνωρίζω κάποια στοιχεία... Αλλά και ότι ψυχολογικά και ψυχιατρικά θέματα αντιμετωπίζονται με βοήθεια ψυχολόγου και ψυχιάτρου. Και έτσι θεώρησα σκόπιμο να της κάνω τη συγκεκριμένη πρόταση. Ήθελα πραγματικά να την ενθαρρύνω να αναζητήσει βοήθεια. Ήδη έχει απαντήσει, αν θυμάμαι καλά, κάτι σαν θα το σκεφτώ. Παράλληλα, σε μια έξοδο που είχαμε με άλλε φίλε μου είχε βγάλει μια χτιτικότητα και γενικά προβληματική συμπεριφορά. Μετά από λίγο διάστημα, αφού επέστρεψα στην πόλη μου, η αρνητική της στάση προς τους πάντες και τα πάντα επιδεινώθηκε. Άρχισε να πετάει όλα αυτά σε γραπτά μηνύματα, ατάκες τύπου, δεν υπάρχουν αληθινοί φίλοι και εσύ δεν είσαι πραγματικά δίπλα μου. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα μου πέταξε και το κορυφαίο ότι όταν την επισκέφτηκα την είχα βγάλει τρελή και της είπα ότι χρειάζεται βοήθεια. Αν και όπως λέμε λαϊκά είχα μείνει μαλάκας με όσα διάβαζα, προσπάθησα να της εξηγήσω ότι έχει παρερμηνεύσει τις προθέσεις μου και ότι που δεν την έβγαλα τρελή. Αν είναι δυνατόν, ναι είναι δυνατόν μάνα μου, ναι είναι δυνατόν. Γιατί αυτοί οι τύποι κομπλεξικοί, να το πούμε λαϊκιστοί, αυτοί οι τύποι οι οποίοι έχουν αίσθημα κυριότητα, αυτοί οι τύποι, οι τύποι είναι οι οποίοι έχουν φοβερά εύθραυστη αυτοπεποίθηση. Αν του συστήσει με πολύ αγάπη να πάνε σε ψυχολόγο, θα το πάρουν αρνητικά. Θα το πάρουν να του βγάζει τρελού. Προσπάθησα να τη εξηγήσω ότι έχει παρερμηνεύσει παρεμινε... τι προθέσει μου και που δεν δεν την έβγαλα τρελή, αν είναι δυνατόν, αλλά και το ότι σε μια φιλία σε διαφορετικέ πόλει δεν μου δίνει πολλά περιθώρια πρακτική στήριξη. Κάπω έτσι την διέγραψα ή με διέγραψε. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειε και πέρασαν από τότε κάποια χρόνια. Σήμερα λοιπόν μου έστειλε ένα μήνυμα. Είπα να αφήσω να κάτσει πρώτα μέσα μου. Από τη μια θα ήθελα να τη διαβεβαιώσω πως δεν κρατάω μου Να την απαλλάξω από πιθανές ενοχές που έχει. Από την άλλη δεν θέλω να ανοίξω παρτίδες. Και καλά κάνεις να μην ανοίξεις παρτίδες. Λέω μέσα μου. Πόσο πιθανό είναι μια τοξική γνωριμία να έχει διαφορετική πορεία στο μέλλον. Σκέφτομαι να αποδεχτώ το μήνυμά της, να της απαντήσω σύντομα, δίχως να δίνω περιθώριο για κάτι άλλο, κάτι πιο οικείο. Αλλά μήπως κάτι τέτοιο είναι αντίστοιχο του hoovering με πρώην και δεν οδηγεί σε κάτι καλό. Καλά κατάλαβες. Και Μου επισυνάπτει το μήνυμα τη. Τη κοπέλα αυτή. Θέκλα μου, εσύ διακρίνει στο μήνυμα τη τοξικότητα ή απλά μια ανάγκη απολογητική εκ μέρου τη. Άρα για οι άνθρωποι. Και αξίζουν μια ευκαιρία στη διαβάζω εγώ το μήνυμα. Και αυτό που είδα στο μήνυμα ήταν ότι ήταν τοξικό, ότι κάνει επίκληση στο συνέστημα στο μήνυμα, και ότι δεν αναλαμβάνει καμία προσωπική ευθύνη. Και θα σας διαβάσω περίπου πώς ήταν το πούμε, όχι ακριβώς. Μήπως παραμένω ευάλωτη σε τοξικότητες και σε ναι. Once a condependent, always a condependent. Μια φορά να είσαι συνεξαρτόμενος, είσαι όλη σου τη ζωή συνεξαρτόμενος και πρέπει να προσπαθείς να μην έχεις relapse. Να μην ξαναπέσεις στη συνεξάρτηση. Επίσης ήθελα να μάθω τη γνώμη σου. Πιστεύεις ότι είναι κακιά ιδέα να προτείνει κανείς την αναζήτηση ψυχολογικής ή ψυχιατρικής βοήθειας προς κάποιον που νοιάζεται διότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σοβαρή παρεξήγηση. Θυμάμαι πως εκείνο το διάστημα είχα καταλήξει στο συμπέρασμα πως δεν θα ξαναμιλήσω, δεν θα ξαναπροτείνω σε κανέναν πλήν τη οικογένεια μου οτιδήποτε σχετικό. Όχι. Θεωρώ ότι αν ένας άνθρωπος είναι καλοήθης, και δεν είναι αυτό που λέμε λαϊκιστικομπλεξικός, Και δεν είναι ένας αρνητικός και τοξικός άνθρωπος Θα το εκτιμήσει να του συστήσεις ίσως και κάποιον ειδικό να πει για παράδειγμα, εγώ κάνει ψυχοθεραπεία σε έναν συγκεκριμένο ψυχολόγο, βοηθήθηκα. Θε να σου δώσω τα στοιχεία του. Αν όμω το πρόσωπο στο οποίο κάνουμε αυτή την προτροπή είναι ένα τοξικό πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο γεμάτο αρνητική, όπω λες, είναι ένα πρόσωπο που είναι η επιτομή του νέγκινγκ, ναι, θα ενοχληθεί. Οπότε, ίσως είναι και αυτό ένα μέτρο με το οποίο να κρίνουμε αν οι άνθρωποι που έχουμε στη ζωή μας είναι θετικοί άνθρωποι, είναι καλοήθης άνθρωποι, είναι αρνητικοί άνθρωποι, κακοήθης άνθρωποι. Λοιπόν, η Φίλη πίστηκε και θα το αφήσει στο αδιάβαστο. Εγώ τη είπα να το αφήσει στο αδιάβαστο, δηλαδή να μην δώσει καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου ε, περιθώριο να τη πει οτιδήποτε άλλο αυτή η κοπέλα. Τέλος πάντων της έχει γράψει ένα μήνυμα στο οποίο της λέει «Εύχομαι να είσαι καλά, εγώ είχα πολλά προβλήματα υγείας, μπήκα στο νοσοκομείο, είχα πολλά θέματα, ήμουνα χάλια όλα αυτά τα χρόνια που δεν μιλούμε. Αν εσύ θέλεις να μιλήσουμε, εγώ είμαι εδώ για σένα, ε, θέλω να ξέρεις ότι σε όλου μας συμβαίνει να πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω» σε, όλου μας, σε όλους μας συμβαίνει να, να έχουμε μια άσχημη μέρα Ήταν μια άσχημη μέρα εκείνη στην οποία τσακωθήκαμε Εγώ το ξεπέρασα, αν το ξεπέρασες και εσύ να μιλήσουμε Όχι αυτό δεν είναι συγγνώμη Όχι Πραγματική συγγνώμη είναι Όταν συμβεί κάτι μεταξύ δύο φίλων Και όταν ενοχληθείς από μια συμπεριφορά και δείξεις την ενόχληση σου προς το άλλο πρόσωπο και εξηγήσεις το άλλο πρόσωπο, για παράδειγμα, ότι εγώ με καλό τρόπο σου είπα ότι θα σου κάνει καλό να κάνεις ψυχοθεραπεία. Εγώ για το καλό σου σου σύστησα να πας να σε δει κάποιο ψυχίατρος σε περίπτωση που σε διαγνώσει με κατάθλιψη, να σου δώσει κάποια αντικαταθλιπτική θεραπεία, να σε στηρίξει με τον ίδιο τρόπο που υποστηρίχθηκα και εγώ από αντικαταθλιπτική θεραπεία στο παρελθόν. Δεν σου το είπα για να σε προσβάλλω. Δεν σου το είπα για να σε μειώσω, δεν σου το είπα για να σου πω ότι είσαι τρελή, αφού σου λέω ότι και εγώ πήγα στο ψυχολόγο. Σου λέω ότι και εγώ κάνω αντικαταθληπτική θεραπεία. Σου λέω ότι και εγώ κάνω ψυχοθεραπεία και με βοηθάει και επειδή σε αγαπάω και επειδή σε θεωρώ δικό μου άνθρωπο, σου λέω αυτό που θα έλεγα και στο παιδί μου και θα έλεγα και σε ένα συγγενή μου. Με έχεις παρεξηγήσει. Εάν αυτός που μας έχει παρεξηγήσει καταλάβει ότι μας έχει παρεξηγήσει, η συγγνώμη θα είναι ειλικρινή. Πώ είναι μια ειλικρινή συγγνώμη, Μια ειλικρινή συγνώμη και ω εξή. Είμαι στενοχωρημένο γιατί σε παρεξήγησα και σε στενοχώρησα με το να σε κατηγορήσω αδίκω ότι θέλει το κακό μου. Με είχε καταβάλει αρνητικότητα, με είχε καταβάλει φόβους ή οποιοδήποτε άλλο αρνητικό συνέστημα και δεν έκρινα ορθά αυτό που μου είπες. Και τώρα που μου το εξήγησες και το σκέφτηκα καλά και πέρασα 2, 3, 5, 10 μέρε, δεν ξέρω πόσο καιρό, καταλάβε πόσες μέρες έχουν περάσει, εννοείται ότι δεν έρχεσαι μετά από χρόνια, ονομάζεται zombieing αυτό το πράγμα. Zombieing σημαίνει κάτι που έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια, να επιστρέφει σαν το zombie σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και να λέει έτσι μια... Αυτό δεν είναι συγγνώμη, συμβαίνουν κακέ στιγμέ στου ανθρώπου. Όχι. Εγώ ήμουν μαλάκα. Εγώ έχω φερθεί με άσχημο τρόπο. Το έχω καταλάβει ότι έχω φερθεί με άσχημο τρόπο. Λυπάμαι που σε στενοχώρησα. Όχι λυπάμαι αν σε στενοχώρησα. Αν ακούτε στην απολογία ενός ανθρώπου λυπάμαι αν σε στενοχώρησα, αυτό είναι ξεκάθαρη ακύρωση των δικών σας συναισθημάτων. Δεν το δέχεται ότι σα έχει στενοχωρήσει. Δηλαδή, πα και δηλώνει τον άλλο ξεκάθαρα. Αυτό που έκανε με στενοχώρησε γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Και ο άλλο έρχεται και λέει: Λυπάμαι αν σε στενοχώρησα. Ή λυπάμαι αν παρεξήγησε τα λόγια μου και στενοχωρήθηκε. Αποποίηση ευθύνη. Η πραγματική συγγνώμη, η αυθεντική συγγνώμη έχει ανάληψη ευθύνη. Οποιαδήποτε διατύπωση περιλαμβάνει αποποίηση ευθύνη. Δεν είναι συγγνώμη. Και η συγνώμη σημαίνει παραδέχομαι το λάθος μου, αναλαμβάνω την ευθύνη για το λάθος μου και σου λέω ότι αναγνωρίζω ότι σε στενοχώρησα, αναγνωρίζω ότι σε έβλαψα και αναγνωρίζω τα συναισθήματά σου και ζητώ συγνώμη. Ούτε έλα πίσω, ούτε έλα να γίνουμε φίλοι, ούτε δεν μπορώ χωρί εσένα, ούτε ήμουν άρρωστη, ή δεν νιώθα καλά, ή ήταν παρενέργειε από τη θεραπεία, ή ε, τόσο καιρό που δεν μου μιλά, εγώ έχω πάθει χίλια πράγματα και έχω αρρωστήσει και έχω πάει στο νοσοκομείο, επίκληση στο συνέστημα κουντουλουπού, κουντουλουπού, κουντουλουπού. Και επίση αυτή η φίλη έχει εντοπίσει ότι, αυτή η φίλη που έγραψε το email, εννοώ, ότι όπως και σε μία τοξική ερωτική σχέση, έτσι και σε μία τοξική φιλία, όταν πάνε no contact οι δύο άνθρωποι και μετά περάσει ένα αλφαχρονικό διάστημα και αυτός ο οποίος έχει προκαλέσει το πρόβλημα στη σχέση, αυτός που είναι το τοξικό στοιχείο της σχέσης ή το αρκισιστικό στοιχείο της σχέσης, επανέλθει και θέλει σε επανασύνδεση, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι hoovering το ίδιο πράγμα. Η λέξη hoovering είναι μια αγγλική λέξη, η οποία έχει να κάνει με τη πιο γνωστή μάρκα ηλεκτρικών σκουπών αναρρόφησης, τη Hoover, η οποία σημαίνει ότι έρχομαι και απορροφώ πίσω τον άλλο. Θέλω να σε ξαναρουφήσει πίσω στο τοξικό περιβάλλον, όπου θα σε έχει ως ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο να προβάλλει τα δικά της αρνητικά συναισθήματα. Ε, ταυτίζεται μαζί σου, σου λέει έχουμε την ίδια αρρώστια και προφανώς σε φθονεί κιόλα. Δηλαδή το γεγονός ότι εσύ έχεις μια καλή διάθεση και έχεις και μια καλή πρόοδο της ασθένειας σου, ε, να την ενοχλεί, να ζηλεύει, να λέει γιατί εσύ, για παράδειγμα, να έχεις την ίδια διάγνωση με μένα και να μην ταλαιπωρείς τόσο σου ταλαιπωρούμε εγώ. Γιατί. Ε, ναι, μα γιατί εσύ κάνεις τη σκληρή δουλειά να αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού σου. Γιατί εσύ είσαι υπεύθυνο πρόσωπο. Δεν γίνεται να είμαστε έτσι να ραχατεύουμε, να γέρνουμε πίσω, να μην παίρνουμε, κάνουμε κανένα κόπο και να έχουμε και αποτελέσματα θετικά στη ζωή μας. No pain, no gain, λένε οι Ιγγλέζοι. Χωρίς πόνο δεν έχεις όφελος. Χωρίς προσπάθεια δεν ωφελείσαι. Αυτά. Μακριά. Μακριά. Και μετά που θα διακόψεις μία τοξική φιλία... Με ένα πρόσωπο το οποίο έχει μόνο αρνητικότητα να δώσει με ένα πρόσωπο το οποίο ίσω έχει και ιστριωνική διαταραχή προσωπικότητα, θα μπορούσε να διαγνωστεί μια ιστριωνική διαταραχή προσωπικότητα, που είπαμε ότι η ιστριωνική διαταραχή προσωπικότητα, που είναι μια όχι τόσο γνωστή διαταραχή προσωπικότητα, που βρίσκεται στο β' πλέγμα των διαταραχών προσωπικότητα, είναι μια συνθήκη στην οποία ένα πρόσωπο συνεχώ κλαίγεται και είναι συνεχώ κλαμμένο και μεγαλοποιεί τα προβλήματά του και επιζητεί να παίρνει ναρκισιστική τροφοδοσία από τους άλλους ανθρώπους με το να το λυπούνται. Λοιπόν. Όσα χρόνια και αν περάσουν και έρθει πίσω εφόσον αυτό το πρόσωπο δεν έχει κάνει οποιαδήποτε ουσιαστική ανάληψη ευθύνη, τα ίδια θα κάνει και ίσως και χειρότερα τώρα, γιατί τώρα θα έχει μαζέψει και άλλη πικρία και άλλη αρνητικότητα, οπότε δεν θα έχει περισσότερα να προβάλλει πάνω σου αρνητικά. Ε, αυτό... Και όταν πάμε no contact και είμαστε έτσι συνειδητοποιημένοι για ποιο λόγο πάμε no contact, ούτε θυμό νιώθουμε για εκείνο το πρόσωπο το οποίο έχουμε αποκλείσει από τη ζωή μας, ούτε μίσος τίποτα. Απλώς νιώθουμε μια τεράστια ανακούφιση και βλέπουμε ότι ανοίγει ο χώρος της ζωής μας για να έχουμε θετικές αλληλεπιδράσεις. Να έχουμε επαφέ και επικοινωνίες με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι σεβαστικοί και προς τον εαυτό τους και προς εμάς. Δηλαδή δικαιούμαστε να έχουμε καλού ψυχικού και πνευματικού επίπεδου επαφές. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μας σέρνει στη μιζέρια του ο κάθε φίλος